Σήμερα θα σου δείξω 5 εργαλεία που θα κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη στο YouTube. Πάμε να ξεκινήσουμε. Γεια σου, είμαι η Χριστίνα και βλέπεις Make Video Greece, το κανάλι που σε βοηθάει να κάνεις τα δικά σου επιτυχημένα βίντεο για να μοιραστείς το δικό σου μήνυμα. Αν μόλις ανακάλυψες το Make Video Greece, πάτα στο κόκκινο κουμπάκι που γράφει εγγραφή και κλικ στο καμπανάκι. Ανεβάζω νέο επεισόδιο κάθε εβδομάδα. Τα εργαλεία, όπως είναι το κατσαβίδι και η πένσα, μας βοηθάνε να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη. Έτσι λοιπόν και στο YouTube υπάρχουν εργαλεία που μπορούν να σε διευκολύνουν για να βρίσκεις θέματα για το κανάλι σου στο YouTube και να ανακαλύπτεις λέξεις κλειδιά που ψάχνει το κοινό. Κάποια από τα εργαλεία που θα σου δείξω σήμερα είναι εντελώς δωρεάν και κάποια μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις στην αρχή δωρεάν, αλλά στη συνέχεια ζητάνε να γραφτείς συνδρομητής. Πρώτο εργαλείο είναι το Keywords Everywhere. Είναι εντελώς δωρεάν, είναι μια προέκταση που μπορείς να κατεβάσεις στο Chrome και σου λέει τον μηνιαίο όγκο αναζητήσεων ανά keyword. Προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμο για ελληνικά keywords, για ελληνικές λέξεις κλειδιά, όμως πάλι μας δίνει μια πολύ καλή αίσθηση για το ποιες λέξεις κλειδιά ή ποιες φράσεις κλειδιά ψάχνει ο κόσμος. Πάμε λοιπόν στον υπολογιστή. Το Keywords Everywhere είναι αυτό εδώ. Πατάς Install for Chrome για να το βάλεις στο Chrome και στη συνέχεια θα χρειαστεί να εγκαταστήσεις ένα API key το οποίο θα σου σταλεί με email. Είναι πολύ εύκολη η διαδικασία και μόλις το ολοκληρώσεις, κάθε φορά που θα είσαι στο YouTube και θα ψάχνεις ένα συγκεκριμένο θέμα, για παράδειγμα δίαιτα, diet στα αγγλικά, μου βγάζει εδώ ότι τον μήνα 246.000 αναζητήσεις γίνονται για τη λέξη diet. Και αυτή είναι μια πολύ χρήσιμη πληροφορία αν θέλω να φτιάξω βίντεο που να μιλάει για δίαιτα. Βλέπω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση για αυτό το θέμα. Το δεύτερο εργαλείο που χρησιμοποιώ στο YouTube και μου δίνει πολύ ωραίες ιδέες για τα βίντεό μου λέγεται Answer the Public. Είναι μια ιστοσελίδα, πάμε να τη δούμε μαζί στον υπολογιστή. Είναι αυτή εδώ, answerthepublic.com και ας πούμε ότι βάζουμε εδώ πέρα μια αναζήτηση. Γράφω πάλι diet, δίαιτα. Get questions. Θα μου δώσει τι ερωτήσεις κάνει το κοινό γύρω από αυτό το θέμα. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο στο να ανακαλύπτω θέματα για τα βίντεό μου. Ο τρόπος που παρουσιάζονται τα θέματα είναι λίγο περίπλοκος, πρέπει να μπορείς να διαβάζεις από όλες τις πλευρές, αλλά σου δίνει διάφορα θέματα που σχετίζονται με τη δίαιτα και ψάχνει το κοινό. Αν προχωρήσεις προς τα κάτω και έχεις ήδη εγκαταστήσει το Keywords Everywhere, το πρώτο εργαλείο που δείξαμε, σου λέει για κάθε αναζήτηση που γίνεται ποιος είναι ο μηνιαίος όγκος των αναζητήσεων. Οπότε μπορείς να στοχεύσεις πολύ καλά το θέμα που θα κάνεις στο επόμενο βίντεό σου με βάση τον όγκο των αναζητήσεων. Για παράδειγμα, παρατηρώ ότι η δίαιτα με χυμούς έχει 1720 μηνιαίες αναζητήσεις, ενώ η δίαιτα κέτο έχει 420 μηνιαίες αναζητήσεις. Οπότε προτιμώ να φτιάξω βίντεο με θέμα δίαιτα με χυμούς. Έχει περισσότερες μηνιαίες αναζητήσεις. Το Answer the Public είναι εντελώς δωρεάν, αλλά και αυτό χρησιμεύει κυρίως για αγγλικούς όρους, για αγγλικές λέξεις κλειδιά. Πάμε τώρα να δούμε το τρίτο εργαλείο που είναι το Google Trends. Είναι ένα εργαλείο που μας προσφέρει η Google, είναι εντελώς δωρεάν και πάμε να σου δείξω πώς μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Πηγαίνουμε λοιπόν googletrends.com και εδώ μπορούμε να βάλουμε και ελληνικά και να μας βγάλει αποτελέσματα. Βάζω τη λέξη δίαιτα. Επιλέγω εδώ Ελλάδα και βλέπω τη διακύμαση των αναζητήσεων για δίαιτα στην Ελλάδα. Μπορώ να συγκρίνω τη λέξη δίαιτα με μια άλλη λέξη, για παράδειγμα διατροφή. Πατάω Enter και βλέπω ότι η λέξη δίαιτα που είναι με το μπλε έχει περισσότερες αναζητήσεις από ότι η λέξη διατροφή στην Ελλάδα. Είναι πολύ κοντά βέβαια, αλλά είναι περισσότερες οι αναζητήσεις που γίνονται για δίαιτα. Άρα αν θέλω να φτιάξω ένα βίντεο, προτιμώ να το ονομάσω με ένα τίτλο που να έχει μέσα τη λέξη δίαιτα από ότι να έχει τη λέξη διατροφή. Και με αυτόν τον τρόπο μπορώ να συγκρίνω διάφορες λέξεις κλειδιά και να δω ποιες έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση στην Google. Το τέταρτο εργαλείο που προσωπικά χρησιμοποιώ πολύ συχνά και με έχει βοηθήσει λέγεται Morning Fame. Είναι ένα εργαλείο ειδικά για YouTubers. Μπορείς να συμμετέχεις μόνο με πρόσκληση. Μπορείς να βρεις κάτω στο link πρόσκληση αν θέλεις να το δοκιμάσεις. Σου δίνεται η δυνατότητα να το δοκιμάσεις για ένα μήνα δωρεάν και μετά αν σου αρέσει η υπηρεσία, για να μπορέσεις να συνεχίσεις να χρησιμοποιείς, θα χρειαστεί να γραφτείς συνδρομητής στο Morning Fame.
Πάμε να στο δείξω στον υπολογιστή. Βρίσκομαι λοιπόν στο morningfame.me και το Morning Fame είναι ένα εργαλείο που δεν μου δίνει μόνο λέξεις κλειδιά, αλλά μου δίνει και πολύ καλές αναφορές και στατιστικά για το κανάλι μου που με βοηθάνε να παίρνω σημαντικές αποφάσεις για επόμενα βίντεο. Πάμε λίγο να δούμε το Keyword Research. Και εδώ μπορώ να βάλω τη λέξη που ψάχνω και να μου προτείνει το Morning Fame διάφορες λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιούνται συχνά και μη συνηθισμένες λέξεις κλειδιά. Το Morning Fame είναι ένα πολυεργαλείο που έχει πάρα πολλές παραμέτρους και έχει δικό του κανάλι στο YouTube, το Morning Fame, όπου μπορείς να δεις αναλυτικά πώς μπορείς να το χρησιμοποιήσεις προς όφελό σου. Μπορείς, αν θέλεις να γραφτείς για ένα μήνα στο Morning Fame, να πειραματιστείς μαζί του και να δεις αν σου κάνει ή όχι. Το πέμπτο εργαλείο είναι το TubeBuddy. Το έχουμε δει ως εφαρμογή για το κινητό σου, αλλά υπάρχει TubeBuddy και για υπολογιστή που μας δίνει πάρα πολλά εργαλεία και αυτό. Μπορεί κάποιος να γραφτεί στο TubeBuddy στην βασική έκδοση χωρίς χρήματα, αλλά αν θέλεις να αποκτήσεις πρόσβαση και σε πιο εξελιγμένα εργαλεία, θα χρειαστεί και εδώ να πληρώσεις συνδρομή. Ένα από τα χρήσιμα εργαλεία που μας δίνει το TubeBuddy είναι και αυτό, η έρευνα για keywords. Βρίσκομαι λοιπόν στο TubeBuddy, είναι και αυτό επέκταση για το Chrome, μπορείς να το κατεβάσεις. Και μία από τις πολύ σημαντικές πληροφορίες που μας παρέχει το TubeBuddy, πατώντας εδώ πάνω και επιλέγοντας Keyword Explorer, είναι να δούμε σχετικά keywords για το βίντεο που θέλουμε να κάνουμε. Βάζω εδώ πάλι Diet, Explore. Και μου λέει εδώ ότι το να φτιάξω ένα βίντεο για δίαιτα για το κανάλι μου, για το Make Video Greece, είναι μια πολύ κακή επιλογή. Γιατί είναι ένα θέμα που έχει πάρα πολύ μεγάλο ανταγωνισμό. Βλέπεις ότι εδώ είναι στο κόκκινο ανταγωνισμός. Ενώ σύμφωνα με τα θέματα του καναλιού μου, δεν θα πάει καλά αν ανεβάσω ένα βίντεο που να μιλάει για δίαιτα. Αυτές είναι πολύ χρήσιμες πληροφορίες που μου δίνει. Μου λέει επίσης ποιες άλλες λέξεις κλειδιά χρησιμοποιούνται πολύ συχνά στο YouTube γύρω από τη δίαιτα. Και μου δίνει εδώ τα ποσοστά από τις πιο χρησιμοποιημένες λέξεις κλειδιά και αυτές είναι πολύ σημαντικές πληροφορίες. Το TubeBuddy είναι και αυτό ένα πολυεργαλείο που έχει το δικό του κανάλι στο YouTube όπου εξηγεί πώς ακριβώς λειτουργεί. Θα το βρεις κάτω στην περιγραφή. Και σε αυτό μπορείς, αν θέλεις, να γραφτείς δωρεάν, να πειραματιστείς μαζί του και αν δεις ό,τι σου ταιριάζει, στη συνέχεια γράφεσαι συνδρομητής. Προσωπικά χρησιμοποιώ και τα 5 αυτά εργαλεία σε συνδυασμό όταν ψάχνω να βρω θεματολογία για το κανάλι μου. Το καθένα μου δίνει και μια διαφορετική οπτική των δεδομένων. Σου προτείνω να πειραματιστείς με όλα και να δεις τι σου ταιριάζει καλύτερα. Θα βρεις όλες τις πληροφορίες και τα link κάτω στην περιγραφή. Γράψε μου κάτω στα σχόλια αν έχεις ανακαλύψει κάποιο άλλο εργαλείο που σου χρησιμεύει για το YouTube. Ανυπομονώ να ακούσω γι' αυτό. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, πάντα like και μοιράσου το με τους φίλους σου και δες εδώ τη δωρεάν εφαρμογή TubeBuddy για το κινητό σου. Εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα με νέο επεισόδιο και μην ξεχάσεις να πατήσεις εγγραφή αν δεν το έχεις ήδη κάνει. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα να είσαι πολύ πολύ καλά. Γεια σου!